This is an after COVID shooting. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Είμαστε στο αγαπημένο κανάλι Greek GR. Δεν είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας, είμαι ο Φρίαντας. Και ελπίζω να γίνω και εγώ της καρδιάς σας κάποια στιγμή. Γιατί όχι άλλωστε. Λοιπόν, θα δούμε ένα unboxing φοβερό, τρομερό, μοναδικό, απίστευτο. Samsung Galaxy A22 5G. 5 δικά σα G, 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 G. Δεν θέλω ποτέ να ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να πατήσετε κουδουνάκια για να μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε εβδομάδα και να βλέπετε αυτά τα μοναδικά και τρομερά φοβερά βιντεάκια του Greeks του G του R. Γεια σας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία. Έχω εδώ πέρα το απαραίτητο κοπίδι. Ανοίγουμε τις ταινίε ασφαλείας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τη συσκευή από μέσα. Και για να δούμε. Έχουμε τα απαραίτητα εγχειρίδια όπως βλέπουμε και όπως έχει κάθε συσκευή. Έχουμε τη συσκευή και μέσα επίσης θα τη δούμε αμέσως μετά. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα παρά μόνο το, το πενάκι, να το πω έτσι, το pin με το οποίο βγάζουμε την, και βάζουμε την κάρτα SIM. Αυτά είναι μέσα στη συσκευασία. Ο φορτιστής ο οποίο είναι USB Α, όπω μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, και ένα καλώδιο το οποίο ξεκινάει επίση από USB Α και καταλήγει σε USB C. Πάμε να δούμε ακριβώ πώ είναι η συσκευή γύρω-γύρω. Θα βγάλουμε το συγκεκριμένο. Αυτή λοιπόν είναι η συσκευή όπως τη βλέπετε μόλις έχει βγει από το κουτί. Πάμε να δούμε λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά τη. Αυτό που βλέπετε είναι οθόνη στι 6,6 ίντσε, είναι στα 90 Hz τη τεχνολογία TFT, είναι 1080 x 2400 όσον αφορά τα pixel, βγαίνει με Android 11 και One UI 3,1. Έρχεται με 8 πύργου να επεξεργαστεί, παίρνει κάρτα μνήμη, έχει δύο κάρτες SIM, άρα μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά νούμερα εφόσον το επιθυμούμε. Από μπροστά είναι γελί και από το πλάι, το σώμα του όπως και από πίσω είναι πλαστικό, δεν έχει και από εδώ γυαλί, η αίσθησή του όμως είναι πολύ ωραία. Εδώ αν τα δούμε γύρω γύρω στο κινητό έχουμε την υποδοχή για, την κάρτα SIM, για τις κάρτες SIM εδώ πέρα, όπως επίσης είναι και το σημείο στο οποίο μπαίνει αντίστοιχα, αν σας το ανοίξω δηλαδή για να το δείτε, και η κάρτα μνήμης. Δείτε δηλαδή, το ακριβώς, το ξαναβάζω εγώ εδώ πέρα. Συνεχίζοντας για να δούμε τη συσκευή. Από πάνω έχει μόνο αυτή τη μικρή τρυπούλα που βλέπετε που είναι το δεύτερο μικρόφωνο και από αυτή την πλευρά έχουμε μόνο το κουμπί με το οποίο αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου και αντίστοιχα είναι το κουμπί με το οποίο κλείνουμε και ανοίγουμε τη συσκευή όπως επίσης εδώ πέρα είναι ενσωματωμένο στο αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματο. Από την άλλη πλευρά έχουμε το ηχείο της συσκευής, την υποδοχή για το καλώδιο του USB-C το οποίο είναι USB-C εδώ πέρα έχουμε το μικρόφωνο και εδώ πέρα έχουμε την υποδοχή 3,5 χιλιοστών που συνδέουμε τα ακουστικά γιατί παίρνουν κανονικά ακουστικά με βίσμα. Από την πίσω πλευρά έχουμε τις κάμερες. Έχουμε την κύρια κάμερα η οποία είναι στα 48 MP με F στο 1.8. Αυτή είναι wide κάμερα. Έχουμε την ultra wide κάμερα η οποία είναι στα 5 MP με F 2.2. Όπως επίσης έχουμε την κάμερα η οποία μετράει το βάθος. Αυτό είναι στα 2 MP με F 2.4 και αντίστοιχα εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε και το flash. Η κάμερα τραβάει βίντεο μέχρι 1152p στα 30 frames per second, τα, 1182, τα 1152p είναι 2K όσον αφορά την ανάλυση, όπως επίσης έχουμε από το μπροστά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τη βασική κάμερα της οθόνης που είναι η selfie να το πω, το συγκεκριμένο τραβάει στα 8MP, εδώ πάμε με F2 και πάμε στα 1080p στα 30 frames per second. Η συσκευή συγκεκριμένη προφανώς έχει επάνω Wi-Fi, επίσης έχει Bluetooth 5, έχει GPS, GLONASS, Galileo και BDS, ραδιόφωνο FM και όσον αφορά το βάρος της είναι στα 203 γραμμάρια. Οι διαστάσεις της συσκευής καθότι είναι στις 6,6 ίντσες σαφώς δεν είναι μικρές, είναι 167,2 όσον αφορά τα χιλιοστά 76,4 σε χιλιοστά επίσης και 9 που είναι το πάχος της. Δεν είναι πολύ μεγάλη, στο χέρι πλέον είναι όπως όλες πάνω κάτω το ίδιο, γενικότερα όμως σε σχέση με άλλες για να σας πω την αλήθεια το νιώθετε, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι δηλαδή όπως κάποιες άλλες φορές που σας έχω πει ότι η αίσθησή της είναι καλή και άνετη, αλλά δεν πιστεύω ότι θα ενοχλήσει. Υπολογίστε επίση ότι έχει μια μπαταρία η οποία είναι στα 5.000 mAh και φορτίζει με fast charge στα 15 watt. Βγαίνει σε 4 χρώματα, γκρι, άσπρο, μέντα και βιολετή, και είναι μια αρκετά οικονομική πρόταση για κάποιον ο οποίο θέλει να πάρει ένα κινητό το οποίο θα είναι 5G. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από το Samsung Galaxy A22 5G. Είμαι ο Γκριτζέρ τη Καρδιά σα και επιστρέψαμε από τον Φρίαδα. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κούμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Το κινητό το συγκεκριμένο, το ξαναλέω επειδή ε, το χρησιμοποίησαμε λίγο με το άτομο που το αγόρασε, στο χέρι φαίνεται όντω λίγο μεγάλο και έγινε και λίγο πιο μεγάλο γιατί βάλαμε και θήκη. Ωστόσο, για 5G είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει για κάποιον που θέλει να μπορέσει να νιώθει αυτή την εμπειρία των πιο γρήγορων δικτύων. Στο χέρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μεγάλη προσοχή και τεράστιο hint. Το κινητό γλιστράει ε, σαν την άμμο όταν είμαστε στην παραλία. Τεράστια προσοχή με το συγκεκριμένο. Ό,τι χρειάζεστε μου το λέτε στα σχόλια, μου το γράφετε. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε να περνάτε καλά, να είστε ασφαλείς μετά και τα τελευταία γεγονότα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.